από την Τρίπολη με παλιούς και νέους αγωνιστές. Ξεκινάμε, πάμε για τις αξίες που μας ενώνουν, πάμε... Φίλες και φίλοι, μέσα σε μια δύσκολη εποχή πήρα μια απόφαση. Να πορευτούμε πάλι μαζί. Να χτίσουμε το νέο, το καινούριο μαζί. Πάνω στις καλύτερες παραδόσεις των αγώνων μας και των αξιών μας. Γι' αυτό δεν μας λυγίζουν οι δυσκολίες, δεν μας λυγίζουν τα χτυπήματα. Ποτέ δεν μας λύγησαν, μόνο μας πείσμωσαν. Σηκώνουμε όλοι τις πλάτες μας το κίνημα. Ξέρω ότι κανείς ισχυρός δεν θα μας χαϊδέψει. Κανείς δεν θα μας χαριστεί. Η δύναμη στο κίνημα είναι μόνον οι πολίτες. Και απόψε μιλάτε εσείς. Μιλάνε οι πολίτες της Τρίπολης, της Πελοποννήσου. Το κίνημα που φουντώνει σε όλη την Ελλάδα. Και το μήνυμα από εδώ και από όλη την Ελλάδα είναι ένα. Ό,τι και να λένε, ό,τι και να ακούτε, από την Κυριακή 25 Γενάρη με το δικό σας πάθος, το δικό σας παλμό, θα βάλει την υπογραφή της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μια νέα πολιτική δύναμη. Μια δύναμη προόδου, αξιών, δημοκρατίας, σοσιαλισμού. Δύναμη που θέλει να εγγυηθεί την πορεία της Ελλάδας προς τα μπρος. Δύναμη που δεν θα αφήσει κανέναν να πάει τη χώρα πίσω. Και αυτή η υπογραφή θα γράφει το κίνημα, το όνομά μας. Σηκώστε το κίνημά μας όσο ψηλότερα γίνεται. Προωθήστε την υπογραφή μας, το όνομά μας, τις θέσεις μας παντού. Για την Ελλάδα, το σήμερα και το αύριο, ενάντια στη συντήρηση και την οπισθοδρόμηση. Τώρα θα ακουστεί η δική σας φωνή για αξίες για την Ελλάδα. Είναι ένα κίνημα αλήθειας ενάντια στον ανορθολογισμό. Ένα κίνημα πρωταγωνιστικό, πόλο ευρύτερων συνεργασιών, όχι όμως πατερίτσα της δεξιάς. Όχι ουραγός ούτε μιας αριστερής συντήρησης. Είναι κίνημα συμμετοχής αυτοοργάνωσης που στέκεται απέναντι στον ελιτισμό και την αλαζονία της εξουσίας. Σας καλώ λοιπόν να υπογράψετε την ιδρυτική μας διακήρυξη, την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματός μας. Είναι συμβόλαιο τιμής μεταξύ μας. Με το κίνημά μας θέλουμε να εκφράσουμε όλους τους πολίτες που εμπνέονται από τις αξίες και ζωντανές παραδόσεις της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Και θα ήθελα, φίλες και φίλοι, να διαβάσω ένα μικρό, αλλά τόσο σημαντικό απόσπασμα της διακήρυξής μας στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας του Σαρλί Εμπντό στο Παρίσι. Αλλά και ως φόρο τιμής σε κάθε θύμα βίας, μισολοδοξίας και ρατσισμού. Λέμε στη διακήρυξή μας, για μας, οι αξίες του ανθρωπισμού σημαίνουν την πίστη μας στην πρωταρχικότητα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αναδεικνύουν τη δέσμευσή μας για υπεράσπιση της ανθρώπινης ελευθερίας και την ενεργή απόρριψη κάθε μορφής διακρίσεων. Οι αξίες του διαφωτισμού σημαίνουν τη θεμελιώδη πεποίθησή μας για την ανάγκη υπεράσπισης του ορθολογισμού απέναντι στη δημαγωγία, τον φονταμεταλισμό, τον δογματισμό, τη συνωμοσιολογία και το λαϊκισμό. Και αυτές οι αρχές αποτελούν προϋπόθεση μιας συμμετοχικής δημοκρατίας. Αυτά λέει το κίνημά μας. Και η Γαλλία αποτέλεσε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, ισότητας και αδελφοσύνης. Η δικιά μας επανάσταση εμπνεύστηκε από τη δικιά της. Η φιλική εταιρεία και η επανάσταση του 21. Ο Ρήγας Φεραίος ονειρευόταν ένα βαλκανικό χώρο όπου χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, όπως έλεγε, θα ζουν ειρηνικά μέσα σε χώρες ελεύθερες, δημοκρατικές, δίκαιες.
Δεν μπορούμε να σιωπήσουμε μπροστά στη βία. Δεν θα δεχθούμε την πολιτική του φόβου. Δεν θα δεχτούμε από όπου και αν προέρχεται. Δηλώνουμε εδώ από την Τρίπολη την αλληλεγγύη μας στον γαλλικό λαό. Με όπλο τις αξίες μας παλεύουμε για ελευθερία, δημοκρατία, τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου. Όποιος και αν είναι, ό,τι και αν πιστεύει, όπου και αν ανήκει. Αυτός είναι ο αγώνας του κινήματός μας. Είναι αγώνας των δημοκρατών, σοσιαλιστών σε όλη τη γη. Φίλες και φίλοι, θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλη την Τρίπολη, σε όλη την Αρκαδία για την εμπιστοσύνη σας. Όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και σήμερα. Σήμερα στην Τρίπολη, μετά την Αθήνα, την 3η του Γενάρη, μετά το Αγρίνιο, κάνουμε και εδώ μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Και θα πάμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, έχοντας το νου μας τον πολίτη, έχοντας οδηγό τις αξίες μας, βάζοντας την Ελλάδα μπροστά. Γιατί, ξέρετε, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Πέρασαν 5 χρόνια από τότε που μας ήρθε ο λογαριασμός για την πελατειακή ασυδοσία των προηγούμενων τότε ετών. Γιατί αυτό ήταν η κρίση. Ο λογαριασμός που κάποιοι σκόπιμα άφησαν στις επόμενες γενιές. Σηκώσατε ένα τεράστιο βάρος με θυσίες για να μην βουλιάξει η χώρα. Και εδώ και 3 χρόνια όλοι γνώριζαν ότι το πρόγραμμα στήριξης λύγει το τέλος του Δεκεμβρίου του 2014. Μας υποσχέθηκαν μάλιστα και πρόωρη έξοδο. Έσπευσαν να δεσμευθούν ότι δεν θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Δυστυχώς ζήσαμε μια ακόμα πιο ανεύθυνη, ακόμα πιο τείχοδιοκτική επανάληψη των περίφημων ζαπίων. Το αποτέλεσμα, η πρόωρη έξοδος έγινε δίμηνη παράταση, μετά το τέλος της οποίας η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί ξανά στον αέρα. Είναι αδιανόητο, μετά τα όσα περάσαμε και θυσιάσαμε, να μην ξέρουμε τι ξημερώνει για τη χώρα μας τους επόμενους μήνες. Είναι αδιανόητο τα σενάρια εξόδου της χώρας από το ευρώ να κατακλείζουν και πάλι όλα τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι κρίμα για τον τόπο, είναι άδικο για τους Έλληνες. Είναι εξοργιστικό μετά από όσα κάναμε και είναι ξανά αυτό το πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα. Εξοργιστικό. Αλλά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, φίλες και φίλοι? Πρώτα απ' όλα, είναι τεράστιες οι ευθύνες της κλειστής εκείνης ομάδας των προσώπων που έλαβε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γιατί απέτυχαν να διασφαλίσουν την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, όπως ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό. Απέτυχαν να θέσουν επίσης τις βάσεις για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Απέτυχαν μάλιστα παρά την διακομματική στήριξη στη Βουλή. Θυμόσαστε αν είχαμε εμείς διακομματική στήριξη στη Βουλή το 2009 με 2011, που άκρητα καταψηφίζανε τα πάντα. Απέτυχαν παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες κοινωνικής ηρεμίας σε σχέση με αυτά που εμείς αντιμετωπίσαμε. Πάλι θα θυμόσαστε πώς καπηλεύτηκαν τον πόνο και την οργή του κόσμου για να τη στρέψουν εναντίον μας. Χέρι με χέρι βαδίζανε όλοι τους τότε εναντίον μας. Απέτυχαν, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος αυτής της τιτάνιας δημοσιονομικής προσπάθειας και προσαρμογής είχε ήδη επιτευχθεί μεταξύ του 2009 και 2011. Ναι, η δικιά μας τότε κυβέρνηση. Παρά το ότι οι πολιτικά δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις είχαν ήδη δρομολογηθεί την περίοδο τη δικιά μας. Απέτυχαν όμως δυστυχώς και σε πολλά περισσότερο. Όχι μόνο δεν συνέχισαν τις ουσιαστικές τομές και αλλαγές, αυτές που παρέλαβαν από μας, αλλά φρόντισαν να τις αποδομήσουν. Το πρώτο νομοσχέδιο δυστυχώς ήταν να αλλάξουν το νομοσχέδιο για τη δημόσια παιδεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια,
που θεωρήθηκε μια μεγάλη αλλαγή στην κυβέρνηση, επί κυβέρνησής μας και είχαμε και πλατιά στήριξη στη Βουλή. Όχι μόνο δεν μίλησαν σοβαρά για το μέλλον, αλλά άρχισαν να ονειρεύονται την επιστροφή στην λεγόμενη κανονικότητα πριν το 2009. Ποια κανονικότητα? Δηλαδή το καταστροφικό χάος του ρουσφετιού και των φωτογραφικών ρυθμίσεων που ζήσαμε μέχρι και την τελευταία μέρα που διαλύθηκε πρόσφατα η Βουλή. Δηλαδή την παλινόρθωση του πελατειακού κράτους, αυτό δηλαδή που βούλιαξε τη χώρα. Και δυστυχώς μπροστά στην αποτυχία τους να προωθήσουν μια ομαλή έξοδο της χώρας στις αγορές, επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αντιμνημονιακά καλλιστεία με την αντιπολίτευση. Άρχισαν να διαγωνίζονται για το ποιος θα σκίσει πιο γρήγορα τα μνημόνια στα λόγια, αντί να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα στήριξης με σοβαρότητα και στην πράξη. Βύθισαν και πάλι την Ελλάδα στην αναξιοπιστία. Και όταν είδαν ότι είχαν κάνει λάθη σε χειρισμούς, αλλά και σε ουσία, όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορείς να χτίζεις πάνω στην άμμο, όταν αντιλήφθηκαν ότι σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν μπορεί μια χώρα να κρύβεται από τους συνομιλητές της, αποφάσισαν να παίξουν τη χώρα στα ζάρια των εκλογών. Η λογική δηλαδή του «άστο για αργότερα, άστο για τους επόμενους» επικράτησε και πάλι. Πέταξαν την καυτή πατάτα στην όποια επόμενη κυβέρνηση, όπως τότε είχε πετάξει την καυτή πατάτα το 2009 η κυβέρνηση Καραμαλή στην δικιά μας κυβέρνηση, που εμείς όμως σηκώσαμε το βάρος. Και βέβαια με μικρά περιθώρια, ασφυκτικά περιθώρια διαπραγμάτευσης και πάλι. Δυστυχώς όλα για την επιβίωση την κομματική, και ας βυθιστεί η Ελλάδα ξανά στην ανασφάλεια. Ας κινδυνεύσουν να πάνε χαμένες οι θυσίες των Ελλήνων. Τεράστιες όμως είναι και οι ευθύνες και της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι μεν αποκαλύφθηκαν στο Παρίσι, αυτοί εκτέθηκαν στο Λονδίνο. Μας λένε ότι αυτοί μόνο μπορούν να χορέψουν τις αγορές στο ρυθμό τους. Πώς σας ακούγεται αυτό? Πρώτος, εγώ ως Πρωθυπουργός άσκησα σκληρή κριτική στον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι αγορές. Το 2010 μπορούσα με μια απόφασή μου να δημιουργήσω πράγματι τεράστια προβλήματα στις αγορές και στη διεθνή οικονομία. Ποιος όμως θα πλήρωνε πρώτος το κόστος μιας τέτοιας επιλογής? Η Γερμανία? Μήπως οι διεθνείς τοκογλύφοι? Μήπως οι αγορές? Όχι. Το πρώτο και μεγαλύτερο θύμα θα ήταν η ίδια η Ελλάδα, η ελληνική οικογένεια. Έξω θα ζούσαν αναταραχή, εμείς θα ζούσαμε εθνική τραγωδία. Εγώ δεν αποφάσισα να παίξω τη μοίρα της ελληνικής οικογένειας απλώς για ένα πολιτικό παιχνίδι. Τις ίδιες υπεύθυνες και πατριωτικές αποφάσεις με μας πήραν και άλλες κυβερνήσεις, όπως είναι στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τα αδέλφια μας στην Κύπρο, κοιτάζοντας το εθνικό του συμφέρον. Και η εθνική στρατηγική εξόδο της χώρας από την κρίση δεν μπορεί να βασίζεται σε ευχολόγια περί μιας ξαφνικής αλλαγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είμαστε μόνοι στην Ευρωζώνη, ούτε μόνοι έχουμε εμείς εκλογές, ούτε μόνοι έχουμε και ιδιαιτερότητες. Η εθνική στρατηγική της χώρας μας οφείλει να λάβει υπόψη της το σημερινό συσχετισμό και στην Ευρώπη, όπως αποτυπώθηκε και στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να χαράξουμε έναν διαφορετικό δικό μας δρόμο. Αλλά μια εθνική στρατηγική δεν μπορεί, όπως είπα, να βασίζεται σε ευχολόγια, αλλά στις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν και στη χώρα μας και στην Ευρώπη και στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά μπορούμε έτσι, με ένα δικό μας δρόμο, να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της χώρας, τις θυσίες του λαού μας. Μπορούμε έτσι να διαπραγματευτούμε σοβαρά και αξιόπιστα τα επόμενα βήματα. Αλλά δυστυχώς, πού είδατε σοβαρότητα, πού είδατε συνεννόηση? Μόνο ανευθυνότητα, ανέξοδες επιδείξεις μαγκιάς.
ανευθυνότητα που συναγωνίζεται και ξεπερνά την ανευθυνότητα της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο του 9 με 11. Από τότε, όσοι διεκδικούν την εξουσία ορκίζονται ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο και τελικά, δυστυχώς, υπογράφουν ένα με βαρύτερους όρους. Αυτό έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αυτό με βήματα συνεχή κάνει και ο κύριος Τσίπρας. Παρά τα όσα λένε, τσακώνονται για το ποιος θα υπογράψει το επόμενο μνημόνιο. Ενώ θα μπορούσαμε, αν είχαμε δουλέψει σωστά μαζί από το 2009 και το 2010, μαζί, όλοι μαζί, τώρα θα είχαμε τελειώσει με αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα τους ξαναπιστέψετε, θα τους ξαναεμπιστευτείτε. Τα δικά μας λάθη όμως δεν μπορούν να κρύψουν και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάλασα και καλώ τους πάντες να σταματήσουν να τροφοδοτούν τα μέσα με την συζήτηση περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Το κόστος, ξέρετε, είναι τεράστιο, μόνο και μόνο με αυτές τις φήμες. Το λέω διότι εγώ το έζησα, το ζήσαμε όλοι, αλλά το έζησα ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, γιατί διαχειρίστηκα τότε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Όταν τότε μιλάγανε για το Brexit, όπως λέγεται, είχαμε τεράστια ανασφάλεια που πάγωσε την αγορά, σταμάτησε επιχειρηματική πρωτοβουλία, η ύφεση βάθινε, χτύπησε μαγαζιά, χάθηκαν δουλειές, περιουσίες. Και ο δρόμος για τις αγορές έκλεισε. Δεν μπορεί λοιπόν και σήμερα να ξαναξεκινήσει μια τέτοια φημολογία η οποία θα χτυπήσει τον Έλληνα πολίτη. Και απευθύνομαι στους εταίρους μας, δεν το βλέπετε, δεν το καταλαβαίνετε, αφήστε σήμερα επιτέλους τους Έλληνες ησύχους και αύριο θα αποφασίσουν δημοκρατικά για την κυβέρνησή τους, θα γίνει ουσιαστικός διάλογος, θα μιλήσει η δημοκρατία και αύριο στηρίξτε μια πορεία που θα επιβραβεύει τον ελληνικό λαό για τις θυσίες του, στηρίξτε μια πορεία πραγματικών αλλαγών στη χώρα, το οποίο και εμείς πιστεύουμε και πρεσβεύουμε. Ο τόπος χρειάζεται ηγεσίες και πολιτικές δυνάμεις που βάζουν την Ελλάδα μπροστά από κάθε άλλο υπολογισμό, πέρα από κάθε προσωπικό ή κομματικό κόστος. Και το 2010, ξέρετε, πήρα εγώ και η κυβέρνησή μου αντιδημοφιλείς αποφάσεις. Όχι επειδή, όπως κάποιοι είπαν, τρελαθήκαμε ή υπήρχε κάποια συνωμοσία, που έλεγαν κάποιοι ψεκασμένοι, όπως λέγονται. Αυτοί θέλανε πολύ απλά να συγκαλύψουν τις ευθύνες των πραγματικών εμπριστών της χώρας, που χρεοκόπησαν τη χώρα και μετά έφυγαν. Εμείς όμως το κάναμε γιατί αυτό ήταν το πατριωτικό μας καθήκον. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Και δικαιώθηκαν αυτές οι αποφάσεις ακόμα και από αυτούς που τις πολέμησαν λυσαλέα τότε ως αξιωματική αντιπολίτευση, είδαν το φως, το αληθινό, όταν μύρισαν εξουσία. Οι αποφάσεις μας δικαιώθηκαν και από το όσα ακολούθησαν με την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο. Αλλά ξέρω όμως τρία πράγματα που θέλω να συγκρατήσετε. Πρώτον, αποφάσεις που έβλεψαν άδικα αυτούς που δεν έφταιγαν για αυτή την πελατειακή ασυδοσία και σπατάλη, δεν θα τις είχαμε λάβει ποτέ αν κάποιοι δεν είχαν φροντίσει να διασύρουν την αξιοπιστία της χώρας με τα ψέματά τους, προτού σκηνοθετήσουν μια δήθεν ανεύθυνη, υπεύθυνη απόδρασή τους από την εξουσία. Δεν θα χρειαζόταν να τις λάβουμε μέσα σε τόσο ασφυκτικά χρονικά πλαίσια αν ο δημόσιος τομέας δεν είχε εγκαταληφθεί για χρόνια στην τύχη του, τελείως ανήμπορος να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, να συμβάλλει στην δίκαιη κατανομή των βαρών. Δεν θα χρειαζόταν να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις αν η συντηρητική τότε Ευρώπη, και σήμερα δυστυχώς, μας έδινε λίγο χρόνο ώστε να φανούν τα αποτελέσματα των πρώτων μεγάλων αλλαγών. Στηρίζοντας τις διεθνείς αγορές, τα ελληνικά ομόλογα, όπως τελικά έκανε μετέπειτα ο Ντράγκη για την Ιταλία και την Ισπανία. Και έτσι δεν χρειάστηκαν αυτές οι χώρες να μπουν στο μηχανισμό στήριξης για τα δικά τους δάνεια.
Δεύτερον, δείτε την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Μαζί ουσιαστικά μπήκαμε στην κρίση, αλλά δυστυχώς δεν βγήκαμε μαζί. Δεν είναι μόνο ότι εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε το εκρηκτικότερο μείγμα ελλημάτων, ύφεσης και χρέους. Ήταν και ότι στη χώρα μας υπήρξε απόλυτη έλλειψη πολιτικής συνεννόησης, απόλυτη έλλειψη διάθεσης για εθνική συνεννόηση σε μια τραγική στιγμή για τη χώρα. Και αυτό τον κομματικό ανταγωνισμό μπορώ να τον καταλάβω όταν έχουμε μια κανονική περίοδο και ομαλή περίοδο οικονομικής και πολιτικής εξέλιξης. Δεν τον καταλαβαίνω, δεν τον αποδέχομαι όταν η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη δυσκολία και πιθανή εθνική τραγωδία. Έχουν τεράστιες ευθύνες για την πορεία της χώρας και τότε που ήσαν και αξιωματικοί αντιπολίτες. Το πληρώσαμε ακριβά και εξακολουθούμε να το πληρώνουμε και σε χρόνο και σε χρήμα. Ξέρω ότι με στοιχειώδη πολιτική συνένεση το 2010, όταν η Ελλάδα βρέθηκε σε κατάσταση οικονομικού πολέμου, η ΕΣΤΟ τον Οκτώβριο του 2011 με τη Συμφωνία των Βρυξελών, με μια ξεκάθαρη θέση με το δημοψήφισμα που είχα προτείνει, σήμερα θα είχαμε περάσει προπολού τον ΚΑΒΕ. Η χώρα θα τα είχε καταφέρει. Και ένα τρίτο σημείο κομβικό που αφορά το μέλλον. Το προοδευτικό μεταρρυθμιστικό έργο της περίοδου 2009-2011 εγκαταλείφθηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Απαξιώθηκε και συνειδητά. Το δικό μας κίνημα σήμερα στέκεται απέναντι στη συντηρητική δεξιά ηγεσία και σε όσους ταυτίστηκαν πρόθυμα με τις πρακτικές της. Στέκεται βέβαια και απέναντι σε μια αριστερή συντήρηση που δεν βλέπει αλλαγές, αλλά την νομή της εξουσίας. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι πρέπει να συνεχιστούν οι μεγάλες προοδευτικές αλλαγές που ξεκίνησαν το 9 και σταμάτησαν το 11. Αυτό ήταν το έργο που το 10 ανέδειξε την Ελλάδα στην πρώτη θέση. Ακούστε, η Ελλάδα ανέβηκε στην πρώτη θέση σε ρυθμό μεταρρυθμίσεων ανάμεσα σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. Βέβαια, είχαμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, αλλά η πορεία έχει ξεκινήσει πάνω σε στέρεες βάσεις. Μπορούσαμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτή την πρόοδο, να πολλαπλασιάσουμε τα θετικά, να ασχοληθούμε με αστοχίες, να καλύψουμε τα κενά. Γιατί πάντοτε υποστηρίζαμε ότι οι πολίτες δεν πρόκειται να λυτρωθούν από την ανασφάλεια οριστικά, αν δεν αλλάξει η Ελλάδα οριστικά. Κάποιοι φρόντισαν να ξεχαστεί ότι εμείς πρώτοι είχαμε δηλώσει ότι αν δεν αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε. Τότε που μας έλεγαν πριν τις τότε ευρωεκλογές, πράσινα παπαγαλάκια της καταστροφής. Και μετά έσπευσαν να διαστρεβλώσουν το λεφτά υπάρχουν για να θολώσουν τα νερά. Όσο και αν μας επηρεάζει το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την δική μας ευθύνη να αλλάξουμε την Ελλάδα. Κανείς δεν θα το κάνει για μας και ποτέ δεν το έκανε κανείς για μας. Από το 1922, ο Ελευθέριος Βενιζέλος τόνιζε ότι δεν υπάρχει Θεός της Ελλάδας, μόνοι μας θα αλλάξουμε τα πράγματα ή μόνοι μας θα καταστραφούμε. Γι' αυτό και το δικό μας κίνημα μιλά για το ελληνικό σχέδιο για το μέλλον. Σχέδιο αληθινά πατριωτικό, που κανείς δεν χρειάζεται να μας το επιβάλλει. Που θα είναι το δικό μας σχέδιο με την υπογραφή των Ελλήνων πολιτών. Σχέδιο με αλλαγές ριζικές, βαθιές, που εμείς θα επιλέξουμε μέσα από μια ευρεία διαβούλευση, σωστή μελέτη, αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας. Εντοπίζοντας τα βαθύτερα προβλήματα, για να μπορούμε να φτιάξουμε μια λειτουργική και δημιουργική δημοκρατία. Να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία, χωρίς να αδικούνται μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα προς όφελος ενός πελατειακού κατεστημένου.
αλλαγές που διασφαλίζουν την ομαλή τήρηση και των δεσμεύσεών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή μας στο ευρώ. Ελληνικό σχέδιο με θεσμούς που να λειτουργούν και θα σταματούν την αυθαιρεσία, που θα ευνοούν την υγιή ανάπτυξη, θα σπάνε τις ανισότητες. Ένα πρόγραμμα για μια σύγχρονη χώρα αξιών δικαιοσύνης και δημιουργίας, ώστε να πάψουν και οι πολίτες να αισθάνονται ότι οι αποφάσεις παίρνονται ερήμην τους, να υπάρχει πια εμπιστοσύνη σε ένα κράτος και αυτό να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και θα μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε αν δουλέψουμε σε τρεις άξονες που μιλά και η διακήρυξή μας. Ένα τρίπτυχο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε το κράτος, το δημοκρατικό κράτος. Ένα κράτος που θα λειτουργεί με διαφάνεια, με δημοκρατία, με διαβούλευση και αποτελεσματικά. Να απελευθερώσουμε το κράτος από το ασφικτικό αναγκαλισμό του πελατειακού κατεστημένου που έχει πραγματικά εχμαλωτήσει την πολιτική ζωή της χώρας. Αν δεν φτιάξουμε κράτος, δεν θα μπορέσουμε το επόμενο, το δεύτερο κομμάτι του τριπτύχου μας να το καταφέρουμε. Να φτιάξουμε μια κοινωνία δικαιοσύνης. Ένα σωστό σύστημα πρόνοιας, υγείας, παιδείας, ασφαλιστικού συστήματος που θα λειτουργεί σωστά και προς όφελος και με δικαιοσύνη για όλους. Με τα λεφτά που υπάρχουν, με σωστή διαχείριση, ναι, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωστό προνοιακό σύστημα για τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Να μην υπάρχει ούτε η φτώχεια, ούτε η αίσθηση ότι θα πέσουν από τον γκρεμό έχοντας, μη βρίσκοντας κάπου δουλειά. Το δεύτερο μέρος του τρίπτυχου είναι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη. Αλλά και ένα κράτος πρέπει να φτιάξουμε για να απελευθερώσουμε και τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας. Και έχουμε, το ξέρετε, και εδώ στην Τρίπολη, στην Αρκαδία, στην Πελοπόννησο, έχουμε πολλές δημιουργικές δυνάμεις νέων ανθρώπων που μπορούν να αναπτύξουν τη χώρα μας βιώσιμα με έναν τρόπο που θα αξιοποιεί την τεχνολογική εξέλιξη, τις νέες δυνατότητες, την εκπαίδευση, τη διεθνοποίηση των αγορών, με αποτέλεσμα όμως να έχουμε και μια βιώσιμη ανάπτυξη που προστατεύει το περιβάλλον, προστατεύει τον πολιτισμό μας, προστατεύει τελικά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Και επειδή ξέρω ότι πολλοί θα πούν αυτά, μας τα είπαν κι άλλοι, εγώ θέλω να σας πω, επειδή έχω γυρίσει και τα τελευταία χρόνια και σε πολλά μέρη του κόσμου, μιλώντας για την Ελλάδα, συναντώντας από ηγέτες μέχρι νομπελίστες, μέχρι φοιτητές στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, δεν δέχομαι την άποψη που λέει ότι αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται, που την έχω ακούσει πολλές φορές. Εγώ σας λέω, γίνονται και έχουμε δείγματα γραφής, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι γιατί εμείς αποδείξαμε πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σηκώσουμε αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουμε προσωπικό κόστος. Αλλά αποδείξαμε επίσης ότι δρομολογήσαμε πραγματικές προοδευτικές αλλαγές. Ο Καλλικράτης, η Διάβγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, το χτύπημα των μεγάλων φοροφυγάδων. Ποιος χτύπησε λισαλέα τα κατεστημένα? Ποιοι άνοιξαν τραπεζικούς λογαριασμούς? Ποιοι φορολόγησαν πρώτοι τις offshore? Ποιοι μάτωσαν για να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών? Δεν δέχομαι λοιπόν ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα μας. Γίνεται. Να το συζητήσουμε για το πώς και πότε θα γίνουν, όχι για το αν θα γίνουν. Πολλοί δεν περίμεναν ότι θα εφαρμοστεί άμεσα ο Καλλικράτης και ότι θα μειώνονταν τόσο άμεσα οι σπατάλες της τοπικής αυτοδιοίκησης, με ταυτόχρονη βελτίωση της λειτουργίας της. Το κάναμε. Τώρα βέβαια πρέπει να διορθώσουμε τις αδυναμίες και να τον ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο, να αποκεντρώσουμε ακόμα περισσότερο και πόρους και δυνατότητες. Όχι όμως να τον αποδομήσουμε. Πολλοί δεν έβρισκαν καν λόγο ύπαρξης στο να δημοσιεύονται όλες οι πράξεις της δημόσιας διοίκησης στο διαδίκτυο. Θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο στην Ελλάδα μπορεί να συμβεί μετά από 30 χρόνια.
τους απαντήσαμε και σε λίγους μήνες με τη διάβγεια. Τώρα πρέπει να τη στηρίξουμε, για να ξέρει ο ελληνικός λαός, να ξέρει πάντα πού πάνε τα χρήματά του. Γιατί είναι δικά του τα χρήματα, δεν είναι για ιδιοποίηση κανενός άλλου. Να το κατοχυρώσουμε ακόμα και συνταγματικά, όχι να το ξεχυλώσουμε. Μας είπανε ότι οι γιατροί δεν πρόκειται να πιστούν να περάσουν στην εποχή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε λίγο χρόνο τα καταφέραμε. Και ξέρετε τι έγινε. Μόνο με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που κόστησε σχεδόν μηδενικό κόστος για τον Έλληνα πολίτη, η φαρμακευτική δαπάνη που έτρωγε τα ασφαλιστικά ταμεία μειώθηκε πάνω από 30%. Πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε, διορθώνοντας αδυναμίες, περνώντας όλες τις λειτουργίες του δημοσίου στην ηλεκτρονική εποχή, όχι πισωγυρίσματα. Όταν ξεκινήσαμε το λεγόμενο Open Gov, αναζητώντας με τα πιο αξιοκρατικά κριτήρια πρόσωπα για τη διοίκηση και όχι κουμπάρους και ημετέρους, μας είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Και όμως κάναμε την αρχή, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες. Όταν μας έλεγαν ότι ο αγροτικός τομέας δεν έχει μέλλον, εμείς στηρίξαμε νέους επαγγελματίες να πάνε στην επαρχία βοηθώντας τους, μοιράζοντας 3 εκατομμύρια στρέμματα δημόσιας γης. Ξεκίνησε, δεν συνεχίστηκε. Αλλά πάνω σε αυτό το κεκτημένο έπρεπε και πρέπει να χτίσουμε, όχι πισωγυρίσματα. Όλα όσα ανέφερα, και είναι πολλά άλλα, δεν είχαν οικονομικό κόστος. Είχαν μόνο ωφέλη για τους πολίτες. Έβλεψαν μονάχα όσους εποφελούνταν από την προηγούμενη απαράδεκτη πελατειακή κατάσταση. Γι' αυτό και μας πολέμησαν. Για όλα αυτά δεν συζητά κανείς. Γι' αυτό είμαστε εμείς σήμερα εδώ. Γι' αυτό ξεκινάμε με το κίνημά μας. Έναν αγώνα για την επιστροφή σε μια πραγματική προοδευτική πολιτική. Χρειάζεται το κίνημα η Ελλάδα για 5 λόγους. Πρώτον, πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής πορεία της χώρας μας προς το μέλλον. Θα χρειαστούν αποφασιστικές και υπεύθυνες ηγεσίες και σήμερα δεν υπάρχουν. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα τον τόπο, ποτέ μας δεν μετρήσαμε το πολιτικό κόστος. Δεύτερο, στην επόμενη Βουλή πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή παρουσία προοδευτικών δυνάμεων, εκείνων που ξεκίνησαν τις μεγάλες αλλαγές το 2009 και έμειναν όρθιοι παρά τον πόλεμο από όλες τις πλευρές. Να μην επιτρέψουμε καμιά συντηρητική οπισθοδρόμηση, όπως έγινε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τρίτον, το κίνημά μας μπορεί να εγγυηθεί την προοδευτική κατεύθυνση της χώρας για κυβερνητικές συνεργασίες με ξεκάθαρο προοδευτικό πλαίσιο. Δεν θα γίνουμε παρακολούθημα κανενός. Ακόμα περισσότερο δεν μπορούμε να είμαστε ουραγός της δεξιάς, επισφραγίζοντας συντηρητικές πελατειακές πολιτικές. Παλεύουμε μια ζωή κάθε μορφής συντήρησης. Δεν πρόκειται τώρα να γίνουμε ακόλουθοί της. Τέταρτον, πρέπει επιτέλους να υποθούν στους Έλληνες τα γεγονότα. Αλήθειες, χωρίς στρογγυλοποιήσεις, χωρίς χάιδεμα αυτιών. Φτάνει πια η βολική σιωπή. Φτάνει πια η διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Δεν αντέχει η χώρα άλλες μυθοπλασίες. Δηλητηρίασαν τις ψυχές των ανθρώπων με ψεύδι και με μίσος. Ήξεραν πολύ καλά τι σήμαινε το «λεφτά υπάρχουν». Ήξεραν ότι δεν αποτελεί παροχολογία, αλλά το σύνθημα για μια νέα ουσιαστική αλλαγή. Το σύνθημα για το ξύλωμα ενός κατεστημένου που απολάμβανε μια προκλητική ασυλία. Ποιος δεν έβλεπε στην καθημερινότητα όλα αυτά τα χρόνια ότι πράγματι λεφτά υπήρχαν και πέρασαν από αυτή τη χώρα, αλλά πήγαν σε τσέπες λίγων και ισχυρών. Ποιος τολμά να παριστάνει ότι δεν ήξερε τίποτα για αυτό το πάρτι? Το κίνημά μας είναι εδώ για να εκφράσει όλους αυτούς τους πολίτες που ένιωσαν τη λογική τους να βιάζεται, τη νοημοσύνη τους να προσβάλλεται από όλο αυτό το χυδαίο πλέγμα συκοφαντιών και παραπληροφόρησης. Πολίτες που σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση, που νιώθουν πολιτικά άστεγοι,
που φοβούνται ότι και πάλι θα πάνε στην κάλπη για να επιλέξουν το λιγότερο κακό και όχι ένα κόμμα που πραγματικά πιστεύουν. Που βαρέθηκαν να βλέπουν τα ίδια πρόσωπα να αλλάζουν κάθε μήνες άποψη για το πού πρέπει να πάει η χώρα. Είναι πολίτες που θέλουν και τους καλούμε να συνδιαμορφώσουν με τη φωνή τους, τη συμμετοχή τους, την αυτοργάνωσή τους, το νέο κοινό πολιτικό μας σπίτι. Με συνέπεια να ανασυντάξουμε όλοι τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας. Φίλες και φίλοι, προχωράμε μαζί στην επόμενη μέρα. Στον επόμενο σταθμό της ιστορικής διαδρομής των δυνάμεων της δημοκρατίας, της προόδου και του σοσιαλισμού. Διαλέγουμε συνειδητά τη ρήξη με το κομματικό κατεστημένο. Όπως το έκανε ο Ανδρέας το 1974. Πιστοί στις αξίες τις παραδόσεις μας, διαλέγουμε το δύσκολο δρόμο, το πολύ δύσκολο δρόμο. Δεν σκέφτηκα και δεν σκεφτήκαμε το προσωπικό μας όφελος. Γυρίσαμε την πλάτη στη σίγουρη επανακλογή, στις σίγουρες έδρες. Γιατί στα δύσκολα κρίνονται οι ιδέες και οι αξίες, όχι στα εύκολα. Και φίλες και φίλοι, δεν διεκδίκησα ποτέ το αλάθητο. Λάθη δεν κάνουν μόνο όσοι δεν κάνουν τίποτα. Γνωρίζω τις δικές μου ευθύνες και έμαθα από αυτές. Μπροστά στην ανάγκη να μην διαταραχθεί η κυβερνητική σταθερότητα, η πορεία της χώρας ως Πρωθυπουργός, ανέχθηκα πολλά. Ανέχθηκα για καιρό συμπεριφορές που ήξερα ότι μας πληγώνουν. Ανέχθηκα περισσότερες στρογγυλοποιήσεις από όσες έπρεπε. Έμαθα, σήμερα είμαι αποφασισμένος. Αποφασισμένος για μεγάλες αλλαγές που απαιτούν και προετοιμασία και αποφασιστικότητα για να μπορούμε να κόψουμε τους γόρδιους δεσμούς. Όπου μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα ήταν θετικά και μάλιστα μέσα σε πρωτόγνωρα σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όλα τα μεγάλα ανοιχτά προβλήματα της χώρας κάναμε ένα πρώτο μεγάλο βήμα για την επίλυσή τους. Δεν μπορέσαμε όμως να αλλάξουμε τη χώρα όσο είχαμε υποσχεθεί, όσο χρειαζόταν. Αλλά ένα θέλω να ξέρετε. Δεν φυγομάχησα, δεν κρύφτηκα, δεν πέταξα την καυτή πατάτα σε άλλον, δεν έπαιξα τη χώρα στα ζάρια. Ευχαριστώ πράγματι για την εμπιστοσύνη σας και ξέρω ότι τότε έπρεπε να είμαι πιο αποφασιστικός. Έμαθα και όπως σας είπα, είμαι αποφασισμένος να προχωρήσουμε μαζί και δυναμικά μπροστά. Φίλες και φίλοι, είμαι πρόθυμος να δεχθώ κάθε κριτική. Αλλά τα πούμε όλα. Σωστά ασκείται κριτική στους πυροσβέστες για το πώς αντιμετώπισαν τη φωτιά. Έτσι είναι η πολιτική. Με τους εμπριστές όμως της χώρας θα ασχοληθεί κανείς επιτέλους. Κανένα μνημόνιο δεν θα ήταν αναγκαίο αν δεν είχε προηγηθεί η πορεία προς το χάος την περίοδο 2004-2009. Με τη χώρα να έχει το 2009, ακούστε, ταυτόχρονα ύφεση μείον 4%, δημόσια διοίκηση διαλυμένη από το ρουσφέτη, χρέος πάνω από 300 δις, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο το ιστορικό χρέος που παρέλαβε η τότε κυβέρνηση, νέο έλλειμμα 36,5 δισεκατομμύρια, όπως μάθαμε αργότερα, αβυσσαλαίο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, με το ισοζύγιο τραχουσών συναλλαγών στο 14%, δηλαδή αγοράζαμε
πολλαπλάσια από ό,τι πουλάγαμε στο εξωτερικό. Αλλά το κυριότερο που αντιμετώπισα σε όλες τις διαπραγματεύσεις, σε όλες τις δύσκολες στιγμές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πιθανής χρεοκοπίας, το θανάσιμο έλλειμμα ήταν το έλλειμμα αξιοπιστίας. Μετά από όσα είχαν δει οι εταίροι μας και οι αγορές την πενταετία 2004-2009, όταν πια τρεις μέρες πριν τις εκλογές, επίσημα η τότε κυβέρνηση έστειλε ψεύτικα στοιχεία στις Βρυξέλλες για το έλλειμμα. Και αυτό η έκθεση της Ευρωβουλής, η πρόσφατη για τις χώρες που μπήκαν στην προσαρμογή, μιλά επίσημα για την απάτη, την στατιστική απάτη της τότε κυβέρνησης του 2009. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν διαπραγματεύεσαι ως χώρα, είτε για δάνεια, είτε για ένα πρόγραμμα και έχεις χάσει την αξιοπιστία. Αν ένας πάει να δανείσει έναν γείτονά του, έναν φίλο του και μία και δύο και τρεις φορές τον έχει κοροϊδέψει, την τέταρτη τι θα πει? Αυτό είναι που αντιμετώπισα, αυτό είναι που αντιμετωπίσαμε και με τις θυσίες του ελληνικού λαού σταθήκαμε όρθιοι, θα σταθούμε όρθιοι εφόσον κάνουμε και τις απαραίτητες αλλαγές να μην ξαναγίνουν ποτέ αυτά τα οποία έγιναν στο παρελθόν. Τα θυμίζουμε για να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτά. Φίλες και φίλοι, έμειναν 16 μέρες. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι στο χέρι μας. Και το ξέρουν όλοι. Η κοινοβουλευτική μάχη για το κίνημά μας θα κερδιθεί. Αλλά θα κερδιθεί φίλο με τον φίλο, συγγενή με συγγενή, πόρτα με πόρτα, με επιχειρήματα, όχι με ύβρις, με πολιτική, όχι με μικρότητες. Η αλήθεια είναι με το μέρος μας. Ενώνοντας όλους όσους διψάνε, να δούμε μια πολιτεία με κανόνες που ισχύουν για όλους. Δικαιοσύνης και αλληλεγγύη σε μια πλατιά συμμαχία προοδευτικών ιδεών και οραμάτων για το αύριο. Τώρα είναι η ώρα του κινήματός μας. Τώρα είναι η ώρα των δημοκρατών σοσιαλιστών. Πάμε λοιπόν εδώ από την Τρίπολη, πάμε ξανά εδώ από την Πελοπόννησο και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε εδώ σε αυτό το νέο μας ξεκίνημα, το καινούριο ξεκίνημα που μαζί κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.